Σας ευχαριστούμε όλους που ήλθατε απόψε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Επειδή ο κύριος Ιωσήφ δεν μπορεί να είναι εδώ, βρίσκομαι εγώ στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον κύριο Χρήστο Γκατζόλη, τον δόκτωρο Χρήστο Γκατζόλη, έτσι, που έχει εκπονήσει τη διατριβή του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα την παρουσία των χάλκινων νομισμάτων σε διαφορετικές θέσεις της Μακεδονίας, της κυρίως Μακεδονίας και της περιοχής της Χαλκιδικής, η οποία στην αρχαιότητα φυσικά ήταν μέχρι μια εποχή Θράκη. Και βέβαια έχει πει πολλά καινούργια πράγματα στηριζόμενο στα δεδομένα των ανασκαφικών, των ανασκαφών, αλλά και των θησαυρών σχετικά με τη χρονολόγηση, έτσι και βασιλικών κοπών, αλλά και διαφορετικές αποδόσεις μικρότερων νομισματοκοπίων. Και αφετέρου θα πρέπει να παρουσιάσω και τον εαυτό μου, με ξέρετε όλοι εδώ πέρα, και, και οι δύο μαζί θα σας μιλήσουμε για έναν ή δύο θησαυρούς από τη μεθόνη της Πιερίας. Λοιπόν, όπως είπαμε από τον τίτλο, για να δώσουμε και λίγο suspense, ένας ή δύο θησαυροί από τη μεθόνη Πιερίας. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην αρχαία μεθόνη, και συγκεκριμένα στις 28 Ιουνίου του 2006, κατά την ανασκαφή δημόσιου κτηρίου, τμήματος της αγοράς της πόλης, του λεγόμενου κτηρίου Α, βρέθηκε θησαυρός που αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο απαρτίζεται από 15 αργυρά αθηναϊκά τετράδραχμα, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε μια μικρή πύληνη μελαμβαφή όλπη θησαυράριο, η οποία παραπέμπει στις αντίστοιχες της αθηναϊκής αγοράς 2.78 ή 2.80 και χρονολογείται γενικώς στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Ακριβώς κάτω από την όλπη και σε επαφή με αυτήν βρέθηκαν συγκεντρωμένοι 9 αργυροί στατήρες του Αλεξάνδρου I. Τα νομίσματα αυτά ίσως να είχαν τοποθετηθεί σε κάποιο θύλακο από οργανικό υλικό ύφασμα ή δέρμα, το οποίο φυσικά δεν διατηρήθηκε. Κατά τον ανασκαφέα Μάνθο Μπέσιο πρόκειται για έναν θησαυρό που αποτελείται από δύο τμήματα. Θα αρχίσουμε με τον παλαιότερο εκ των δύο ή τον προημότερο θησαυρό, αυτόν με τις μακεδονικές εκδόσεις. Στην εμπρόστια όψη του πρώτου στατήρα εικονίζεται πετασοφόρος Ιππέας με δύο δόρατα προς τα δεξιά και στην οπίσθια όψη έγκυλο τετράγωνο. Εδώ έχουμε ένα νέο ζεύγος φραγίδων. Τους ίδιους τύπους συναντάμε και στο δεύτερο στρατήρα. Στο κάτω τμήμα της εμπρόστιας όψης είναι ορατή ρογμή της φραγίδας σε σχήμα λατινικού S. Έχουμε ίδιο ζεύγος φραγίδων με το νόμισμα SNG Alpha Bank 3. Ίδιοι τύποι και στον τρίτο στατήρα. Το νόμισμα αυτό έχει χτυπηθεί με το ίδιο ζεύγος φραγίδων με τις οποίες κόπηκε και το νόμισμα της Alpha Bank αριθμός 2. Ίδιοι είναι και οι τύποι και στον τέταρτο στατήρα. Ο εμπροστότυπος του νομίσματος αυτού έχει χτυπηθεί με την ίδια σφραγίδα με την οποία κόπηκε και το νόμισμα της Alpha Bank 4. Στον πέμπτο στατήρα συναντάμε τον ίδιο εμπροστότυπο, αλλά στο άνω τεταρτημόριο του τετραμερούς έγκυλου τετραγώνου του οπισθοτύπου εικονίζεται κηρύκιο διαγωνίως τοποθετημένο. Ο οπισθότυπος του νομίσματος αυτού έχει χτυπηθεί με την ίδια σφραγίδα με την οποία κόπηκε και το νόμισμα της Alpha Bank αριθμός 4. Και στον έκτο στατήρα απαντά ο ίδιος εμπροστότυπος. Στην οπίσθια όψη όμως εικονίζεται κρανοφόρος κεφαλή με λαιμό προς τα δεξιά. Το κράνος είναι του λεγόμενου ηλυρικού τύπου με λόφο, καταφιένιο γύσο, παραγναθίδες και προμετωπίδα. Και εδώ έχουμε ένα νέο ζεύγος φραγίδων. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο φως νόμισμα του Αλεξάνδρου I ανεξαρτήτως υποδιαιρέσεως, όπου απεικονίζεται και ο λαιμός της κρανοφόρου κεφαλής και μάλιστα σε μια τολμηρή για την εποχή προσπάθεια ρεαλιστικής απόδοσης ενός διπλοσάγωνου. Στη διαφάνεια βλέπετε την κρανοφόρου κεφαλή σε αντιπαράθεση με ένα μεταγενέστερο παράλληλο σε στατήρα Φιλίππου Δευτέρου. Το γεγονός αυτό είχε παραπλανήσει τη Ρέιμοντ, η οποία απέρριψε τη διάκριση των οπισθοτύπων των τετροβόλων του Αλεξάνδρου I σε κρανοφόρο κεφαλή και σκέτο κράνος, καθώς «There is no bit of the neck visible, either below or in the space between neck and cheek pieces». Και υποστήριξε ότι η θεωρούμενη ως τότε κεφαλή δεν είναι παρά το επιρρήνιο του κράνους με το άνοιγμα του οφθαλμού. Η Ρέιμοντ φαίνεται παράλληλα να αγνοεί το κράνος ηλυρικού τύπου, καθώς μετά την περιγραφή του κράνους που απεικονίζεται ως οπισθότυπος στα τετρόβολα του Αλεξάνδρου I, αποφαίνεται ότι «it is not safe to call it either Corinthian or Attic». Αν και αναγνωρίζει ότι τα κράνη που απεικονίζονται στα νομίσματα αυτά είναι παρόμοια με εκείνα που αποκάλυψε η ανασκαφική έρευνα στην Τρεμπένιστε, διαπιστώνει ότι «the nose piece is lacking».
Το πρόβλημα είναι βέβαιο ότι στα κράνη του λεγόμενου ηλυρικού τύπου δεν υπάρχει επιρρήνιο. Η Αλίκη Μουστάκα τεκμηρίωσε από το 2000 την αργήτικη καταγωγή του κράνους αυτού και τη διάδοσή του στη Μακεδονία. Αν και η κρανοφόρος κεφαλή εικονίζεται πλήρης στο στατήρα αυτό του Θησαυρού Μεθόνη 2006, εν τούτης, πετασοφόρος κεφαλή σε μικρότερη υποδιέρεση, συγκεκριμένα σε οβολό, είχε αποδοθεί ήδη από τη Ρέιμοντ στον Αλέξανδρο I, ερμηνεύοντάς την όχι ως κάποιο πορτρέτο, αλλά ως μια συντομευμένη εκδοχή του πετασοφόρου Ιππέα των μεγαλύτερων υποδιαιρέσεων. Η κρανοφόρος κεφαλή είτε απεικονίζει κάποιο πρόσωπο, παραδείγματος χάρη κάποιον ήρωα ή τον ιδρυτή της δυναστείας, είτε διατρανώνει την αργήτικη καταγωγή, αλλά και τη στρατιωτική της αριστεία, την επαύριο της αποχώρησης των Περσών και της προοδευτικής προσανατολάς επέκτασης του βασιλείου. Στην εμπρόστια όψη του 7ου στατήρα εικονίζεται μεν και πάλι ο πετασοφόρος Ιππέας προς τα δεξιά, εδώ όμως χαράσεται επιπροσθέτως το γράμμα Α ανάμεσα στα δύο εμπρόστια πόδια του ύπου. Στην οπίστια όψη εικονίζεται κρανοφόρος κεφαλή χωρίς λαιμό προς τα δεξιά. Και εδώ έχουμε ένα νέο ζεύγος φραγίδων. Στην εμπρόστια όψη του 8ου στατήρα εικονίζεται και πάλι ο πετασοφόρος Ιππέας, αυτή τη φορά όμως στρέφεται προς τα αριστερά. Ως οπισθότυπος εικονίζεται πρωτομή Έγας προς τα αριστερά. Στο πεδίο φύλλο Κισού, κάτω αριστερά, και κηρύκιο κατακορύφος προς τα δεξιά. Ο στατήρας αυτός έχει κοπεί από το ίδιο ζεύγος φραγίδων με τον αντίστοιχο της Ρέιμοντ στον πίνακα 4-15α. Ως εμπροστότυπος του τελευταίου στατήρα επανέρχεται ο πετασοφόρος Ιππέας προς τα δεξιά, ενώ ως οπισθότυπος παραμένει η πρωτομή Έγας προς τα αριστερά, χωρίς όμως τα παραπληρωματικά σύμβολα. Ο στατήρας αυτός έχει κοπεί από το ίδιο ζεύγος φραγίδων με τον αντίστοιχο της Αλφα Μπάνκ αριθμός 19. Πρόκειται για το δεύτερο θησαυρό νομισμάτων Αλεξάνδρου I που ανεβρίσκεται στην Πιερία και τον μέχρι στιγμής παλαιότερο που απαρτίζεται αποκλειστικώς και μόνο από στατήρες του Αλεξάνδρου I. Να υπενθυμίσουμε ότι η Μεθόνη δεν ανήκει στο Μακεδονικό Βασίλειο. Είναι όμως ένας θύλακας, μια εντός του βασιλείου εγκλωβισμένη πόλη Ελληνής. Να επισημάνουμε ακόμα ότι ένας δεύτερος θησαυρός αργυρών εκδόσεων του ιδίου βασιλέως έχει ανασκαφεί στην Πίδνα, ο Κόινχόρτς 912, ο οποίος διαφοροποιείται από τον υποεξέταση θησαυρό τόσο ως προς τη σύνθεση, όσο και ως προς την μεταγενέστερη χρονολόγησή του. Πιο συγκεκριμένα, ο θησαυρός από την Πίδνα αποτελείται από 5 τετράδραχμα, 5 τετρόβολα, 11 τριημιοβόλια και 28 ημιοβόλια και χρονολογείται στα μέσα του 5ου αιώνα. Ένας ακόμα θησαυρός από την Άνω Μακεδονία, Πτολεμαΐς 1969, IGCH 365, ο οποίος όμως δεν είναι ανασκαφικός, έχει διασπαρεί στο εμπόριο και η κατάχωσή του χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Ο θησαυρός αυτός περιελάμβανε μεγάλον αριθμό στατήρων των διαδόχων του Αλεξάνδρου I, από τον Αρχέλαο έως τον Αμίντα III και τρεις του Αλεξάνδρου I. Τέλος, ένα σύνολο 7 στατήρων του Αλεξάνδρου I δημοσιεύτηκε προσφάτως ως θησαυρός στο Κόινχόρτς 9 με αριθμό 9. Ο θησαυρός προέρχεται από το εμπόριο και η σύνθεσή του μπορεί να υποστηρίξει την προέλευσή του από το Μακεδονικό Βασίλειο. Και οι 9 στατήρες του θησαυρού από τη Μεθόνη ανήκουν στις πρώιμες εκδόσεις του Αλεξάνδρου I. Εξ αυτών, οι 4, των τύπων Ιππέας Κρανοφόρος Κεφαλή και Ιππέας Πρωτομή Έγας, ανήκουν στην ομάδα 1 της Ρέιμοντ. Οι άλλοι 5 είναι του τύπου Ιππέας έγκυλο τετράγωνο, των λεγόμενων tribal issues. Για τους στατήρες αυτούς προτάθηκε με τεχνοτροπικά και εικονογραφικά κριτήρια η απόδοσή τους στον Αλέξανδρο I και η χρονολόγησή τους πριν από την ομάδα 1. Η ανέβρεση τους στο θησαυρό μας και η φθορά που παρουσιάζουν επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη και ως προς την κατάταξη και ως προς τη χρονολόγησή τους πριν από την ομάδα 1. Για την ομάδα 1, η Ρέιμοντ πρότεινε μια χρονολόγηση μεταξύ του 480-79 και 477-76 π.Χ. Ενώ για τις λεγόμενες tribal issues το διάστημα 492 και 480-79 π.Χ. Νεότερα θησαυρικά δεδομένα υποδεικνύουν σήμερα μια χαμηλότερη χρονολόγηση. Οι τριπλοί στατήρες της ομάδας 2 της νομισματοκοπίας του Αλεξάνδρου I φέρουν τους τύπους των αντίστοιχων των βυσαλτών. Η διαφορά των μεν από τους δε, πέραν της πλέον εξελιγμένης τεχνοτροπίας, έγκυται στο πού τοποθετείται η επιγραφή. Η επιγραφή βυσαλτικών σε παριανό θασιακό αλφάβητο βρίσκεται στην εμπρόστια όψη, ενώ η επιγραφή Αλεξάνδρο στην οπισθία. Στους τριπλούς στατήρες του Αλεξάνδρου I, το όνομά του αναγράφεται στις 4 πλευρές του τετραγώνου. Ο ίδιος τρόπος διευθέτησης της επιγραφής εθνικού απαντά και στις αργυρές εκδόσεις πόλεων της Θράκης, όπως τα Άβδυρα, η Άκανθος, η Μένδη, η Μαρόνια και η Ένια.
Η απουσία των νομισμάτων αυτών, όπως επίσης και εκείνων του Αλεξάνδρου I από το θησαυρό των δεκαδράχμων από το Ελμαλί της Λυκίας και η ταυτόχρονη παρουσία τριπλών στατήρων των Βυσσαλτών σε αυτόν, υποδεικνύει ότι οι εκδόσεις του Αλεξάνδρου και των Ελληνίδων πόλεων που προαναφέραμε και παρουσιάζουν αυτή τη διευθέτηση της επιγραφής στην οπίστια όψη, έπονται των εκδόσεων των Βυσσαλτών και του έτους κατάχωσης του θησαυρού που τοποθετείται περί το 465 π.Χ. Η παρουσία των τριών τριπλών στατήρων του Γέτα, στους οποίους αναγράφεται ο τίτλος του και το εθνικό σε γενική πληθυντικού στον θησαυρό από το Ελμαλί, υποδεικνύει ότι αυτός μάλλον ήταν ο πρωτοπόρος στο θέμα του τρόπου αναγραφής του εθνικού στην οπίστια όψη, και αυτό λόγω του ότι επιθυμούσε να αναγράψει το όνομά του, τον τίτλο του και το έθνος του οποίου ήταν βασιλεύς, και ελείψη χώρου στην εμπρόστια όψη, στράφηκε στην οπίστια. Στο θησαυρό από τη Μεθόνη δεν έχουμε τριπλούς στατήρες Αλεξάνδρου, οι οποίοι εξάλλου απαντούν μόνο σε θησαυρούς που απεκρύβησαν στην Αίγυπτο και ευρύτερα στην Εγγύς Ανατολή. Έχουμε όμως στατήρες της ομάδας 1. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάχωση του θησαυρού από το Ελμαλί το 465 π.Χ. και την απουσία τριπλών στατήρων της ομάδας 1, συμπεραίνουμε ότι η ομάδα 1 χρονολογείται μετά το 465 π.Χ. Υπενθυμίζουμε ότι η χρονολόγηση αυτή έχει ήδη προταθεί από τον Κέιγαν, ο οποίος πρότεινε την έναρξη της νομισματοκοπίας του Αλεξάνδρου I στα τέλη της δεκαετίας του 460 και τη συνέδεσε με τον έλεγχο της περιοχής των ορυχείων Αργύρου προς το Δύσορον Όρος, που κατά τον Ηρόδοτο το απέδιδαν ένα τάλαντο Αργύρου την ημέρα. Ο Κέιγαν συσχέτισε την απαρχή του ελέγχου τους από τον Αλέξανδρο I με το χωρίο του Πλουτάρχου, που αναφέρεται στη δίκη του Κίμωνος μετά την παράδοση της Θάσου το 463 π.Χ. Ο Κίμων κατηγορήθηκε ότι δεν προχώρησε στην προσάρτηση εδαφών του βασιλείου, επειδή δέχτηκε δώρα από τον βασιλέα της Μακεδονίας. Τα εδάφη στα οποία αναφέρονται η Ηρόδοτος και Πλούταρχος βρίσκονταν ανατολικώς του Στριμώνος και η περιοχή των ορυχείων βρισκόταν προφανώς στο Πάγκαιο Όρος. Εάν αυτή ήταν η κατάσταση την επαύριο της ηθικολόγησης της Θάσου, τα πράγματα πρέπει να άλλαξαν κατά την επόμενη δεκαετία, εφόσον πόλεις όπως η Άργυλος, η Γαλλικψός και η Βέργη εμφανίζονται μετά το 454 π.Χ. ως μέλη της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Με τη χρονολόγηση μετά το 465-460 για τους στατήρες της ομάδας 1, περνάμε σε εκείνη των 5 προημότερων στατήρων του θησαυρού. Δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα για την έκδοσή τους. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τους 5 στατήρες του θησαυρού έχουν κοπεί με το ίδιο ζεύγος φραγίδων, με το οποίο έχουν κοπεί και 2 από τους 4 στατήρες της συλλογής της Alpha Bank. Ένας ακόμα στατήρας του θησαυρού, ο αριθμός 4, έχει κοπεί με την ίδια μήτρα εμπροστοτύπου με τον 4ο στατήρα της συλλογής και ο τελευταίος στατήρας μας, ο αριθμός 5, με την ίδια μήτρα οπισθοτύπου του 4ου στατήρα της συλλογής της Alpha Bank. 2 ακόμα στατήρες, ο αριθμός 1 του θησαυρού και ο αριθμός 1 της συλλογής της τράπεζας Alpha Bank, έχουν κοπεί με διαφορετικές μήτρες. Έχουμε δηλαδή μέχρι στιγμής 6 μήτρες εμπροστοτύπου και 6 οπισθοτύπου και 2 συσχετισμούς φραγίδων. Λίγα ακόμα νομίσματα αυτής της σειράς είναι γνωστά. 5 στην ANS, 1 στο Παρίσι, 1 στο Μόναχο και 1 στο Βερολίνο. Οι συσχετισμοί των σφραγίδων διαμορφώνονται όπως φαίνονται στη διαφάνεια. Με τα στοιχεία αυτά, για τους πριν από την ομάδα αέρα στατήρες του Αλεξάνδρου και δεδομένης της απουσίας τους από το θησαυρό των δεκαδράχμων, δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε τη χρονολόγησή τους λίγο πριν από την έναρξη της ομάδας 1. Τόσο η παρουσία τους στο θησαυρό από τη Μεθόνη μαζί με στατήρες της ομάδας 1, όσο και η φθορά που παρουσιάζουν, συνηγορούν σε αυτή τη χρονολόγηση. Να θυμίσουμε και τη στενή εικονογραφική τους συνάφεια με την ομάδα 1. Περνάμε τώρα και στο νεότερο τμήμα, στο πρώτο τμήμα του θησαυρού. Στις διαφάνειες θα σας δείξουμε τα 15 αθηναϊκά τετράδραγμα. Δείξτε εσύ γρήγορα. Ο θησαυρός από τη Μεθόνη είναι το πρώτο θησαυρικό σύνολο που περιέχει αθηναϊκές εκδόσεις και προέρχεται από το Βορρά. Και τα 15 αθηναϊκά τετράδραγμα του θησαυρού από τη Μεθόνη ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων τυποποιημένων τετραδράγμων, standardized type, και συγκεκριμένα στην ομάδα 2 κατά την κατάταξη του Φλαμών. Υπενθυμίζουμε ότι τα τυποποιημένα τετράδραγμα έπονται της ομάδας star 5. Παρόμοια σύνθεση θησαυρή όσον αφορά στα αθηναϊκά είναι η εξής. Ο λεγόμενος θησαυρός της Μαύρης Θάλασσας, Coinhorts 1-15, με ένα θράψμα τετραδράγμου της ομάδας star 5 και τυποποιημένα τετράδραγμα εν συνόλο 30,
16 στην Οξφόρδη και 15 σε ιδιωτική συλλογή, το σύνολο των οποίων είναι κατά το μάλλον ή ήτων τεμαχισμένα. Ο θησαυρός της Ερέτριας, Coinhorts 869 και 917, με 138 αθηναϊκά νομίσματα. Από αυτά, 3 δίδραχμα Star 2, 1 τετράδραχμο Star 4, 3 τετράδραχμα και 1 δραχμή της ομάδας Star 5. Τα υπόλοιπα νομίσματα, 99 τετράδραχμα και 31 δραχμές, ανήκουν στα λεγόμενα τυποποιημένα. Ο λεγόμενος θησαυρός του Λιβάνου από την Μασιάφ της Συρίας, Βόρεια Φινίκη, IGCH 1483, με 35 αθηναϊκά τετράδραχμα, εκ των οποίων ένα αρχαϊκό, Seltman F, ένα της ομάδας Star 1, ένα της ομάδας Star 3, ένα της ομάδας Star 5 και 31 τυποποιημένα. Υπάρχουν και άλλοι θησαυροί παρόμοια σύνθεση, για του οποίου όμω η πληροφόρηση είναι εξαιρετικά ελλειπή, είτε γιατί αυτοί διεσπάρησαν στο εμπόριο, είτε γιατί ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν. Για τη χρονολόγηση των αθηναϊκών νομισμάτων που έπονται τη καταστροφή των ετών 480 και 479 π.Χ., η μελέτη αναφορά είναι του Σταρ και δημοσιεύτηκε το 1970. Λαμβάνοντα υπόψη τη χρονολόγηση του αθηναϊκού ψηφίου για τα μέτρα και τα σταθμά, το έτος 449 π.Χ., ο Σταρ τοποθετούσε εκεί το τέλος των ομάδων που μελέτησε και την αρχή της τελευταίας ομάδας 5, που προϊονίζει τα τυποποιημένα τετράδραχμα κατά το έτος 454-53, οπότε και η μεταφορά του ταμείου. Η τελευταία ομάδα 5 χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση της παραγωγής ως αποτέλεσμα της άμεσης ανάγκης αναχώνευσης των μη αθηναϊκών νομισμάτων που βρίσκονταν στο Ταμείο της Συμμαχίας. Η κλιμάκωση της εντατικοποίησης με τα τυποποιημένα τετράδραχμα συνεχίστηκε στα έτη που έπονται της γενικής απαγόρευσης έκδοσης νομισμάτων από τις πόλεις μέλη της Συμμαχίας, σύμφωνα με την ερμηνεία του ψηφίσματος και της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των αναγκών σε νόμισμα από την Αθήνα. Για το χρονολογικό και ερμηνευτικό σχήμα που προτείνεται από τον Σταρ, υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά στη χρονολόγηση της μεταφοράς του ταμείου, τη χρονολόγηση του ψηφίσματος για τα μέτρα και τα σταθμά και την ισχύ και το νόημά του. Επιπλέον, η ανέβρεση του θησαυρού των δεκαδράχμων το 1984 και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης του από τον Κέγκαν το 1987 οδήγησε σε ανοιχτή αμφισβήτηση της χρονολόγησης του Σταρ. Οι εκδόσεις των ομάδων 2, 3, 4 και 5 του θησαυρού παρουσιάζουν την ίδια φθορά και ως εκ τούτου η έκδοσή τους πρέπει να συμπιεστεί χρονολογικά, ενώ για την ομάδα 5 η πιο πιθανή χρονολογία έναρξής της τοποθετείται πριν από το έτος 465-62 π.Χ., χρονολογία κατάθεσης του θησαυρού των 10 δράχμων. Ως εκ τούτου, κατά τον Φλαμάν, τα τυποποιημένα τετράδραχμα έπονται του 460 π.Χ. Η ομαδοποίηση των τυποποιημένων τετραδράχμων όπως προτάθηκε από τον Φλαμάν με βάση τεχνοτροπικά στοιχεία και λεπτομέρειες στη χάραξη έχει ως εξής. Πρώτη ομάδα 460-450 π.Χ. Δεύτερη 450-420 και τρίτη 420-405. Όλα τα νομίσματα του θησαυρού μας εντάσσονται στην ομάδα Φλαμάν 2. Εάν υιοθετήσουμε τη χρονολόγηση που προτείνεται από το Φλαμάν, το χρονολογικό πλαίσιο είναι εκείνο των ετών 450-420 π.Χ. Τίθεται όμως το εξής ερώτημα. Εάν πρόκειται για τον ίδιο θησαυρό, άποψη του ανασκαφέα, πώς δικαιολογείται το κενό μιας δεκαετίας τουλάχιστον μεταξύ των δύο συνόλων. Εάν όμως πρόκειται για δύο θησαυρούς και η κατάχωση του ενός, του Αλεξάνδρου I, δεν μπορεί να χρονολογηθεί μετά το 460 και του άλλου περί το 420, πώς εξηγείται το ότι βρίσκονταν σε επαφή και ο παλαιότερος ακριβώς κάτω από το νεότερο. Για το λόγο αυτό, περισσότερο λογική φαίνεται η άποψη του ανασκαφέα περί ενός θησαυρού. Γεγονός που μας αναγκάζει να προτείνουμε υψηλότερη χρονολόγηση για την ομάδα Φλαμάν 2. Η έναρξή της θα μπορούσε να τοποθετηθεί λίγο μετά την απόκρυψη του θησαυρού των δεκαδράχμων, περί το 465 π.Χ. Η ομάδα αυτή πρέπει να κόπηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και σε μεγάλους αριθμούς, όπως άλλωστε υποδεικνύει η πυκνότητα των συνδυασμών διαφορετικών τεχνοτροπιών εμπρόστιας και οπίστιας όψης, όπως αυτές διερευνήθηκαν από τον Φλαμάν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ομάδα 2B της οπίστιας όψης, η οποία συνδυάζεται με τις ομάδες 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31 και 32 της εμπρόστιας όψης. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε την απόκρυψη του θησαυρού στα τέλη της δεκαετίας του 460 ή στις αρχές της δεκαετίας του 450 π.Χ. Ποιο είναι όμως το ιστορικό πλαίσιο της τεράστιας αυτής παραγωγής αθηναϊκών τετραδράχμων? Εάν τα έτη 465 και 463 είναι εκείνα της πολιορκίας της Θάσου, η οποία κατέληξε με την παράδοσή της στον Κίμωνα και την επιστροφή της με βαρύτατους όρους στη Συμμαχία, στα χρόνια που ακολούθησαν η Αθήνα επαναπροσδιορίσε την εξωτερική της πολιτική και άρχισε να πολεμά σε δύο μέτωπα.
Μετά τον οστρακισμό του Κίμωνα, επιχείρησε εναντίον της Κύπρου και ενεπλάκη στη φιλόδοξη εκστρατεία στην Αίγυπτο. Η πρώτη αποστολή, μετά από πρόσκληση του βασιλέως Ινάρο, περιελάμβανε 200 πλοία. Η δεύτερη αποστολή περιελάμβανε 50 πλοία. Ο στόλος των Αθηναίων κατεστράφει ολοσχερός. Την ίδια εποχή, οι Αθηναίοι πραγματοποιούν αποβάσεις Εσσαλιάς, όπου αποτυγχάνουν. Γνωρίζουν επιτυχία όμως την Κεκρυφάλεια εναντίον των Πελοποννησίων το 459-58 π.Χ. Επιτυχία θα σημειώσουν και στην Αίγινα αλλά και στη Μεγαρίδα εναντίον των Κορυθίων το 458-57 π.Χ. Το 457-56 η Αθήνα αποκτά τον έλεγχο της Βιωτίας ως αποτέλεσμα της μάχης στα Ινόφυτα. Το επόμενο έτος ο Τολμίδης πυρπόλησε τις ναυτικές εγκαταστάσεις των Λακεδαιμονίων, πραγματοποίησε επιχειρήσεις στη Χαλκίδα, στην είσοδο του Κορυθιακού κόλπου, και ενέταξε τις πόλεις της Αχαΐας στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο Περικλής πραγματοποίησε απόβαση στη Σικιώνα, αλλά απέτυχε στις Ινιάδες το 454 π.Χ. Παρά την αποτυχία στην Αίγυπτο, η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε μέχρι τις Τριακοντού της Σπονδαίας το 446 π.Χ. Το νέο στοιχείο που προσκομίζει ο προσυζήτησης θησαυρός είναι ότι προέρχεται από τη Μεθόνη, την αποικία της Ερέτριας στη βόρεια ακτή της Πιερίας, σε άμεση γυτνίαση τόσο με την Πίδνα όσο και με το Μακεδονικό Βασίλειο. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την ιστορία της Μεθόνης κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου I. Από την άποψη αυτή, ο θησαυρός αποτελεί μια σημαντική μαρτυρία για τις σχέσεις της πόλης με το Μακεδόνα Βασιλέα. Μεταγενέστερες μαρτυρίες από την περίοδο της βασιλείας του Περδίκα Δευτέρου δείχνουν ότι η πόλη ήταν ανεξάρτητη και αυτόνομη και μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Με το αθηναϊκό ψήφισμα του 424-23 π.Χ. αποφασίστηκε η αποστολή πρεσβείας με σκοπό να τεθεί το ζήτημα του σεβασμού των δικαιωμάτων της Μεθόνης στο θαλάσσιο και οδικό εμπόριο, όπως επίσης και της απαγόρευσης της διέλευσης των μακεδονικών στρατευμάτων από τη χώρα της Μεθόνης χωρίς τη συγκατάθεσή της. Το ψήφισμα αυτό αποκαλύπτει το περίπλοκο δίκτυο σχέσεων μεταξύ των Αργιαδών και της Ερετριακής Αποικίας, ενός θύλακα ουσιαστικά, όπως προείπαμε, εντός του Μακεδονικού Βασιλείου. Ένα επιπλέον στοιχείο που αποκαλύπτεται με το ψήφισμα είναι η σπουδαιότητα του εμπορίου για την πόλη, καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο τόσο για το θαλάσσιο όσο και για το οδικό εμπόριο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε τελευταία και ανασκαφικά. Οι πρόσφατες ανασκαφές της αρχαίας Μεθόνης έδειξαν ότι ο χώρος είχε συνεχή κατοίκηση από την νεότερη νεολιθική εποχή μέχρι το 354 π.Χ. Η διαχρονική ακμή του οικισμού είναι εμφανής από τον πλούτο των κινητών και ακίνητων ευρημάτων παρά την περιορισμένη σχετικά ερευνά του. Ευνοϊκή συγκυρία υπήρξε ο εντοπισμός του εμπορικού και πολιτικού κέντρου του οικισμού, της αρχαίας αγοράς, που περιλάμβανε μνημιακά κτίρια κυρίως της αρχαϊκής εποχής. Επίσης, έχουμε ισχυρές ενδείξεις για τις επαφές του λιμάνιου με νοτιοελλαδικά κέντρα, τουλάχιστον από την ύστερη εποχή του Χαλκού και την πρωτογεωμετρική εποχή. Αλλά το έβριμα που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην έρευνα της διαδικασίας του δεύτερου αποικισμού στο βορειοελλαδικό χώρο αποτέλεσε ένας υπόγειος χώρος που εντοπίστηκε στην κορυφή του Ανατολικού Λόφου. Η κατασκευή του μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., την εποχή δηλαδή της ίδρυσης της αποικίας από τους Ερετρείς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος των ευρημάτων του δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τις εκτεταμένες επαφές του λιμανιού της Μεθόνης με ένα μεγάλο αριθμό από τα αντίστοιχα εμπορικά κέντρα του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Η μεγάλη προσφορά της έρευνας του υπογείου είναι ότι ήδη από την αρχή της ίδρυσης της αποικίας δημιουργήθηκαν στη Μεθόνη εργαστήρια για την κατασκευή κάθε είδους αντικειμένων από μια μεγάλη ποικιλία υλικών, πυλό, χρυσό, σίδηρο, γυαλί, ελεφαντόδοντο, κέρατα, ελαφιού, οστά ζώα. Την ίδια εικόνα δηλαδή ενός εκτεταμένου βιομηχανικού κέντρου στο μέτρο πάντα της εποχής εμφανίζει η Μεθόνη και τις επόμενες εποχές σε όσους τομείς πραγματοποιήθηκε κάποια έρευνα. Λογικό είναι να θεωρηθεί ότι η αλόγω παραγωγή κάλυπτε και τις ανάγκες ζήτησης της εγχώριας αγοράς, κυρίως όμως απευθυνόταν προς την ενδοχώρα της Μακεδονίας αλλά και της Βαλκανικής, χωρίς να αποκλείεται και το υπόλοιπο Αιγαίο. Η Μεθόνη λοιπόν φαίνεται να υπήρξε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και επίσης ένα εξίσου μεγάλο παραγωγικό κέντρο. Πληροφορίες προς αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να αντλήσουμε και από το απόσπασμα του Διοδόρου που περιγράφει τη φυγή του Θεμιστοκλή στην Περσία. Αφού έλαβε χρυσό από τον βασιλιά των Μολοσσών και έφυγε με τη βοήθειά του από τη χώρα, συνάντησε στα βουνά δύο νεανίσκους λυγκιστά στο γένος, εμπορικές δε εργασίες χρωμένους και δια τούτο των οδών εμπείρους έχοντας. Τέλος, ο Θουκυδίδης μας πληροφορεί από ποιο λιμάνι σάλπαρε για τη Μικρά Ασία ο Μεγάλος Αθηναίος, από την Πίδνα, το Μακεδονικό λιμάνι δίπλα στη Μεθόνη. Τι συμβαίνει όμως με τα αθηναϊκά τετράδραχμα στο βορρά? Με το θησαυρό από τη Μεθόνη, το ζήτημα της παρουσίας του στο βορρά επανατίθεται.
Εάν η υποτιθέμενη παρουσία τους στους θησαυρούς του Άθο και της Κιόνης δεν είναι παρά το αποτέλεσμα εικασιών και διαδόσεων και η μοναδική δραχμή σε θησαυρό της Ολύνθου δεν είναι παρά μια πενιχρότατη μαρτυρία, ανάλογη είναι και η ανασκαφική μαρτυρία. Εν τούτης, ο θησαυρός μας, ως ανασκαφικός και αυτός, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι πιθανόν τα αθηναϊκά νομίσματα να έφταναν στο Βορρά και μέσω της αναχώνευσης να μετατρέπονται σε τοπικό νόμισμα. Διαδικασία εξαιρετικά πιθανή, ιδιαίτερα για την περίπτωση του Βασιλείου μεταξύ των ετών 454 και της ανάρρησης του θρόνου του Φιλίππου Δευτέρου. Η άφηξη των τετραδράχμων του θησαυρού κάπου μετά το 460 π.Χ. ίσως να μπορεί να συσχετιστεί με την αυπήγηση στόλου στη Μακεδονία. Αποτελεί δε και μια ακόμα ένδειξη για το ενδιαφέρον της Αθήνας για την πόλη αυτή, όπως αυτό τεκμέρεται από τα τρία ψηφίσματα της πρώτης δεκαετίας του πολέμου. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ανασκαφείς της Μεθόνης Μάθο Μπέσιο και Αθηνά Θερασιάδου για την πολύτιμη βοήθειά τους. Σας ευχαριστούμε.